Είναι το 78ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό για το πολύπαθο πρωτάθλημα της Football League. Οπαδοί, προπονητές και παράγοντες των γηπεδούχων εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και επιτίθενται στον διαιτητή Παπαπέτρου και τους βοηθούς του, διαμαρτυρώμενοι για τις αποφάσεις τους. Αποφάσεις που έβγαλαν εκτός εαυτού τον συνήθως ήρεμο πρόεδρο της Λάρισας, Κωστή Πυλαδάκη. Τι προκάλεσε την οργή των ανθρώπων της Λάρισας? Μία απίστευτη απόφαση του βοηθού του Ανέζου 46, ο οποίος έδωσε ένα offside από πλάγιο out του Κατσιαρού με τον Γκρούμπιεσιτς να βγαίνει τέτα τέτ. Ενώ γνωστόν, offside από πλάγιο δεν υπάρχει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 70, ο διαιτητής Παπαπέτρου απέβαλε το σέρβο παίχτη για χτύπημα εκτός φάσης στον αντίπαλο τερματοφύλακα, χωρίς πάντως να τον δικαιώνει η τηλεοπτική κάμερα. Το γκολ του Πανσεραϊκού λίγα λεπτά μετά ξεχύλισε το ποτήρι της οργής για τον Πυλαδάκη που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές ετράπησαν σε φυγή, μπήκαν άρον-άρον στα αποδυτήρια με τον κόσμο να τους απειλεί και το μάτς διακόπηκε. Πολύ καθυστερημένη η αντίδραση αστυνομίας σε ένα ακόμη παιχνίδι στο ελληνικό ποδόσφαιρο που τεινάχτηκε στον αέρα από τις αποφάσεις των διαιτητών.